βάρβαρων των μνημονίων, της μείωσης των μισθών, της πολύ μεγάλης ανεργίας και της μείωσης των συντάξεων, αυτό το δικαίωμα έχει συρρυκνωθεί, έχει αφαιρεθεί για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και σε να μην έφτανε αυτό, τα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, που είχαν τη δυνατότητα μέσω του Οργανισμού Εργατικής Εστίας να κάνουν έστω 7 μέρες διακοπές, διαλύθηκε και ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, παρότι δεν επιβάλλει ούτε ένα ευρώ το κρατικό προϋπολογισμό. Τώρα, το δεύτερο ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το ζήτημα δηλαδή της εικόνας και της πραγματικότητας που υπάρχει στο Κοινοβούλιο, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στη Βουλή των Ελλήνων. Ήταν που ήταν απαξιωμένο το Κοινοβούλιο, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, λόγω επί της ουσίας, δηλαδή για το περιεχόμενο. Τα αποθεματικά της εργατικής εστίας που πήγαν. Τα αποθεματικά της εργατικής εστίας έχουν πάει στον ΟΑΕΔ. Έχω κάνει και εγώ και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή. Ανακοινώθηκε. Πόσο κρατήσεις έχουν γίνει υπέρ της εργατικής εστίας. Ανακοινώθηκε. Ένα 100% από τον εργοδότη, ένα 100% από τον εργαζόμενο. Όχι, από τον εργοδότη έχει καταργηθεί. Ψυχαλάκια μαζεύανε, ρε παιδιά τώρα. Στέλνανε τους γέρους στην Καμένη Σάμο, το θυμάστε. Έχει βγει, Λιάννα, έχει βγει. Από εμάς τους εργαζόμενους γίνονται. Βέβαια γίνονται. Έχει βγει στη θέση των παλιών προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού του Οργανισμού Εργατικής Εστίας από τον ΟΕΔ, στον οποίο πέρασε ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, ένα προγραμματάκι πολύ πιο συρρυκνωμένο, αφορά 10 φορές λιγότερους από όσα αφορούσαν τα παλιά, παρότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να δίνουν διαφορές. Τελειώνω με το εξής. Σε επισφαλή εργασία που δεν θα το εξής. Τρέπει να μην πα διακοπές μα και να τελειώσω με το πιο σοβαρό. Λέω λοιπόν, η απαξίωση του Κοινοβουλίου είναι γεγονός, όχι μόνο επί της ουσίας, για το περιεχόμενο των νομοθετημάτων που ψήφιζαν κυβερνητικές πλειοψηφίες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 4 χρόνια, με τα οποία καταδίκαζαν στην εξαθλίωση, τη δυστυχία, την ανεργία, τη φτώχεια και την πείνα τον ελληνικό λαό, αλλά είναι και για το ζήτημα που ανέδειξε η Λιάννα η Κανέλη. Μάλλον είναι και για το ότι πολλά θέματα πέρασαν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν τολμούσε, 24 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δεν τολμούσε ούτε καν για συζήτηση στη Βουλή να τα φέρει η κυβέρνηση. Ήρθε και το τρίτο χτύπημα, που είναι η εικόνα που υπάρχει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, ότι η κυβέρνηση, προκειμένου να μαζέψει 180 ψήφους για την προεδρική εκλογή, για να μην γίνουν βουλευτικές εκλογές, είναι σε ένα παζάρι, είναι σε ένα παζάρι με βουλευτές. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Παλιά το λέγαν αποστασία, παλιά το λέγαν συναλλαγή, τώρα το λένε ορθολογική συμπεριφορά. Δεν δικαιολογούνται αυτά τα πράγματα στο όνομα να παραμείνει μια κυβέρνηση για να συνεχίσει αυτές τις πολιτικές υπέρ των συμφερόντων. Δεν δικαιολογείται. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο και οδηγεί σε εξαθλίωση των κοινοβουλευτικών και δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας. Εσείς που ρωτάτε, 3,5 ώρα έχουμε την ορκομομομία.